Καλησπέρα κυρίε και κύριοι. Αλλάζει ο καιρό την 28η Οκτωβρίου πρώτα στα δυτικά και τα βόρεια, όχι σε ολόκληρη την χώρα, και μέχρι το βράδυ και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Τα χαρακτηριστικά αυτή τη αλλαγή του καιρού, η οποία αλλαγή του καιρού θα πρέπει να είναι εξπρέ για τι περισσότερε περιοχέ, θα κρατήσει λίγε ώρε, αλλά θα έχει τα εξή χαρακτηριστικά. Δυνατού ανέμου. Θα του δούμε σε λίγο και μάλιστα. Παγερού Βορειάδε, θα είναι η πρώτη μέρα τη σεζόν που θα αισθανθούμε, ακόμα και σε περιοχές περιοχέ τη Βόρεια Ελλάδα, χειμωνιάτικε καιρικέ συνθήκε. Θα έχει κάποια σύννεφα τα οποία θα δώσουν τοπικέ βροχέ και χιονοπτώσει, θα δούμε σε λίγο τα υψόμετρα, στην Βόρεια Ελλάδα. Και α, θα παρατηρήσουμε επίσης α, και την όλη εξέλιξη από πλευράς α, καιρού μέχρι και το τέλος της ημέρας, πώς ο καιρός από τα βόρεια θα περπατά, θα μετατοπίζεται ώρα με την ώρα α, μέχρι και το τέλος της ημέρας, νότιότερα, νότιο-ανατολικότερα. Για να δούμε καλύτερα όμως την όλη εξέλιξη, ξεκινώντας από τις πρωινές ώρες της 28 Οκτωβρίου. Να επαναλάβω τώρα, ότι εδώ στα δυτικά και στα βόρεια τμήματα. Μπορεί το ξημέρωμα τη 28η Οκτωβρίου να ξεκινήσει με κάποια σύννεφα, αλλά μέχρι και το μεσημέρι, μέχρι περίπου και τι ώρε των παρελάσεων, θα πρέπει να έχει αλλάξει ο καιρό. Εδώ στα δυτικά θα πρέπει να βγάζει κάποιε μπόρε ή και τοπικέ καταιγίδε και στα βόρεια τμήματα επίση η συννεφιά θα είναι πιο πυκνή, θα είναι πιο χειμωνιάτικου τύπου η κατάσταση εδώ, με κάποιε βροχέ κατά τόπου ασθενού και μέτρια ένταση, οι οποίε θα αρχίσουν να γίνονται περισσότερε στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη προ το μεσημέρι, ενώ στι ορεινότερε περιοχέ τη Μακεδονία, θα το γυρίσει όπω και τη Υπήρου και τη Δυτική και Βόρεια Θεσσαλία, θα το γυρίσει και σε χιόνι πάνω από τα 1100 με 1300 περίπου μέτρα στον αφορά στο υψόμετρο. Στο νομό Φλόρινας δεν αποκλείεται να χιονίσει πρόσκυρα και πάνω από τα 800 μέτρα τις πρωινές προμεσημβρινές ώρες. Βλέπετε τώρα στην υπόλοιπη χώρα. Ο καιρό θα είναι πολύ καλύτερο μέχρι και τι ώρε των παρελάσεων. Δηλαδή από την νοτιοανατολική Θεσσαλία, στερεά, ανατολική Πελοπόννησο και στι περισσότερε περιοχέ του υπόλοιπου νοτίου και κεντρικού Αιγαίου μέχρι και την Κρήτη θα έχουμε μόνο λίγα σύννεφα, τα οποία τοπικά θα είναι λίγο πιο πυκνά. Δεν αποκλείεται στη δυτική Κρήτη και στα νοτιοανατολικά νησιωτικά τμήματα να δώσουν κάποιε ασθενεί τοπικέ μπόρε, κάποιε τοπικέ ασθενεί βροχέ μικρή διάρκεια. Δείτε τώρα την εξέλιξη προ το μεσημέρι αργά. Και ενώ τα φαινόμενα τη δική και Βόρεια Ελλάδα θα περπατήσουν νοτιοανατολικότερα, θα βρεθούν μεταξύ βορειοδυτική και νοτιοανατολική Ελλάδα έω και αργά το απόγευμα. Δηλαδή θα αρχίσουν να επηρεάζονται αρκετέ περιοχέ τη κεντρική και βόρεια βορειοανατολική Πελοπονίσου, τη Τερεά, εδώ στην Εύη, την νοτιοανατολική Θεσσαλία, τα βορειοδυτικά και βόρεια τμήματα του Αιγαίου μέχρι και τι βόρειε κυκλάδε θα πρέπει να έχουν ένα πέρασμα από κάποιε διάσπαρτε μπόρε και τοπικέ καταιγίδε. Περισσότερε βροχέ χειμωνιάτικου τύπου, χειμερινού τύπου θα έχουμε εδώ στα βόρεια ανατολικά, δεν αποκλείται να και κάποιε τοπικέ καταιγίδε στο θρακικό, στα νησιά του και στην Θράκη θα είναι αρκετά βαρύ ο καιρό και μάλιστα στην Θράκη στα ορεινά προ το μεσημέρι θα το γυρίσει σε χιόνι πάνω από τα 1400 περίπου μέτρα. Στην υπόλοιπη Μακεδονία, βλέπετε, τη και Βόρεια Θεσσαλία και το Ιόνιο και τα υπόλοιπα βορειοδυτικά τμήματα, ο καιρό θα έχει βελτιωθεί μέχρι και το απόγευμα και θα βγάλει και ήλιο μάλιστα. Στι πολύ νότιε περιοχέ, τι νοτιοτολικές, δεν θα αλλάξει ο καιρό μέχρι και αργά το απόγευμα. Δείτε όμω την εξέλιξη αργά τη νύχτα. Μέχρι από τις νυχτερινέ αργά ώρες, καλύτερα και μετέπειτα, ο καιρό θα έχει βελτιωθεί σχεδόν πάντου. Οι όποιε μπόρε και τοπικέ καταιγίδε θα έχουν α, μετατοπιστεί έτσι πιο ανατολικά και θα τοπίζονται στι ανατολικέ, και νοτιοατολικέ περιοχέ. Και εδώ όμω ο καιρό, μέχρι και το ξημέρωμα τη Κυριακή, θα έχει βελτιωθεί σταδιακά. Μια αλλαγή λοιπόν του καιρού εξπρέ, όπω σα είπα και στην αρχή του Δελτίου, με χαρακτηριστικά όμω του δυνατού ανέμου. Του πολύ ενισχυμένου βορειάδε, βορβητικού ανέμου στο Ιόνι πιο συγκεκριμένα που θα φτάσουν και τα 7 με 8 ποφόρ, όπω και σε περιοχέ τη Βόρεια Ελλάδα και κυρίω εδώ στην κεντρική Μακεδονία θα βγάλει πολύ δυνατό βαρδάρι εντάσσεω 7 με 8 ποφόρ και θα είναι ψυχρό, παγερό ο βαρδάρι. Θα είναι η πρώτη μέρα τη σεζόν που θα σταθούμε, όπω σα είπα, κρύο χειμωνιάτικου τύπου στα δυτικά και κυρίω στα βόρεια τμήματα. Στην υπόλοιπη χώρα. Οι άνεμοι αρχικά θα είναι νοτιάδε, νοτιοδυτικοί πιο συγκεκριμένα, γύρω στα 5 με 6 υποφόρ και θα παραμείνει πολύ μαλακό ο καιρό, τουλάχιστον και το μεσημέρι εδώ, σε αυτέ τι περιοχέ όπου βλέπετε του νότιου νοτιοδυτικού ανέμου. Μέχρι και το βράδυ θα το γυρίσει σε βορειά σχεδόν παντού, θα εξαινήσει λίγο αυτό στα βυτικά και τα βόρεια, θα παραμείνει μια γύρω στα 6 με 7 υποφόρ. Θα το γυρίσει λοιπόν σε βορειά σχεδόν παντού, εκτό από τα 12 ένες, όπου ο νοτιά θα παραμείνει εδώ μέχρι και αργά το βράδυ, αγγίζοντα στα 5 με 6 υποφόρ. Τώρα, όσον αφορά στον υδράριο. Μη σα και στην Βόρεια Ελλάδα η 28 Οκτωβρίου από πλευρά καιρού. Γιατί μπορεί να ξεκινήσει η μέρα με σχετικά μαλακό τον καιρό, νωρί, πολύ νωρί το πρωί, το ξημέρωμα. Και μπορεί να μπέσει ο υδράγυρο μέσα στη νύχτα και νωρί το πρωί κάτω από τι 8 με 15 βαθμού στα υπηρετικά και κάτω από τι 13 με 16 και 18 βαθμού στην υπόλοιπη χώρα. Γρήγορα θα κρυώσει ο καιρό στην βόρεια κυρίω χώρα και έτσι το μεσημέρι θα έχουμε πάνω από 8 με 13 έω και 14 βαθμού Κελσίου, στα βυτικά, πάνω από 19 με 21 βαθμού Κελσίου. Εδώ στην υπόλοιπη Ανατολική και Νότια χώρα θα παραμείνει μαλακό ο καιρό μέχρι και αργά το μεσημέρι με 20 διάρκεια, ίσω και 23 άρια. Αλλά να υπολογίστε στα βόρεια, ακόμα και σε παιδινέ περιοχέ, με θερμοκρασίε, την αισθητή θερμοκρασία σε μονοψήφιε τιμέ. Κοντά στου 8 με 9 μόλι βαθμού Κέρσιου. Θα τσιμπάει πολύ να αντιθείτε ζεστά και κυρίω τα παιδιά και η ηλικιωμένοι κατά τη διάρκεια τη 28η Οκτωβρίου στα βορειότερα κυρίω τμήματα τη χώρα μα. Πάμε τώρα στην α, Αττική. Εδώ ο καιρό θα παραμείνει Καλώ στο μεγαλύτερο διάστημα τη 28η Οκτωβρίου και κατά τη διάρκεια τη παρέλαση λίγα σύννεφα, αραιά κατά βάση. Προ το απόγευμα, αργά μετά τι 6-7, στην ουσία, μέσω όρο εκεί χοντρικά, θα πρέπει να αλλάξει ο καιρό, θα πρέπει να γίνει άστατο με μπόρε και τοπικέ καταιγίδε. Από πολύ αργά το βράδυ τη νύχτα θα αρχίσει τα διεκή του καιρού και οι άνεμοι αρχικά θα είναι νοτιάδε, αλλά και εδώ θα βγάλει βορριά προ το απόγευμα στα 6 με 7 από Η θερμοκρασία το μεσημέρι σε καλά επίπεδα, στου 23 βαθμού Κελσίου γλυκό θα είναι ο καιρό, αλλά από το απόγευμα θα κρυώσει και εδώ πολύ ο καιρός στην Αττική, με την παράλληλη ενίσχυση των βορειάδων. Τώρα η Θεσσαλονίκη. Και ευρύτερη περιοχή τη Κεντρική Μακεδονία. Το πρωινό θα ξεκινήσει με λίγα σύννεφα σε όλη την Κεντρική Μακεδονία και στη Θεσσαλονίκη. Γρήγορα όμω ο καιρό θα επιδεινωθεί. Στι περισσότερε περιοχέ τη Κεντρική Μακεδονία θα βγάλει κάποιε ασθενεί τοπικέ βροχέ με τη μορφή ασθενού μπόρα. Ψυχάλα δυνατή ως και ασθενή βροχή λοιπόν. Λίγο περισσότερα θα γίνουν οι βροχέ στο ανατολικό κομμάτι τη Κεντρική Μακεδονία και στη Χαλκιδική, όπου δεν αποκλείεται να εκδοθούν και κάποιε τοπικέ καταιγίδε. Ενώ κατά τη διάρκεια των προμεσηβρινών ορών θα τον σε χιονοπτώσει πάνω τα 1400 μέτρα στα ορεινά τη Κεντρική Μακεδονία. Όσο θα βαδίζουμε προ το απόγευμα. Θα ανοίξει ο καιρό προς το απόγευμα θα βγάλει και ήλιο και τα φαινόμενα θα αρχίσουν να περιορίζονται σταδιακά και στα υπόλοιπα ανατολικά, νότιο-ανατολικά, αλλά. Να υπολογίζουμε σε έναν πολύ δυνατό βαρδάρι, τουλάχιστον μέχρι και το μεσημέρι, ο οποίο δεν αποκλείεται να φτάσει τα 6 με 7 και κατά τόπου και τα 8 μποφόρ και θα είναι αρκετά ω πολύ ψυχρό. Με το υδράγειο να μην ξεπερνά του 13 με 14 βαθμού Κελσίου ακόμα και στο κέντρο τη πόλη. Δυθείτε ζεστά και μην παρκάρετε τα αυτοκίνητά σα κάτω από μεγάλα δέντρα. Οι φιλοσχέ ακόμα είναι πυκνέ σε κάποια δέντρα. Γενικά, α το αποφύγουμε αυτό, τουλάχιστον μέχρι και το μεσημέρι τη 28η Οκτωβρίου. Ο καιρό θα βελτιωθεί σταδιακά από το απόγευμα και από πλευρά γενικά φαινομένων και από πλευρά ανέμων. Θα αρχίσει σταδιακή εξασθένιση μέχρι και αργά το βράδυ. Και πάμε να δούμε τώρα την εξέλιξη του καιρού για λίγο παραπέρα. Την Κυριακή, στα νότια ερωτιοτολικά, θα έχουμε κάποιε μπόρε ή και τοπικέ καταιγίδε που θα σταματήσουν. Γενικά, η Κυριακή θα κυλήσει με καλέ καιρικέ συνθήκε περισσότερε περιοχέ, κάποια σύννεφα στα δυτικά και τα βόρεια, προ το απόγευμα αργά και το βράδυ, ίσω αφήσουν κάποιε τοπικέ ασθενεί βροχέ. Γενικά, λοιπόν, ο καιρό στην Κυριακή θα είναι καλό στο μεγαλύτερο διάστημα τη ημέρα και οι άνεμοι αρχικά θα είναι εξασθενημένοι και από βορειάδε την 28 Οκτωβρίου θα πάμε και πάλι σε νοτιά την Κυριακή, ο οποίο θα ενισχυθεί το απόγευμα στα 6 με 7 και τοπικά έω και τα 7 μποφορ. Θα έχουμε αρκε... αρκετέ αλλαγέ τις επόμενες ημέρες στην περιοχή μας και από πλευράς ανέμων και από πλευράς φαινομένων θα δούμε σε λίγο την συνέχεια. Πάμε στην Δευτέρα, όπου κάποιες συνευχές θα είναι λίγο πιο πυκνές, κυρίως εδώ στα πιο δυτικά και τα νότια. Τη Δευτέρα γενικά ο καιρός θα είναι καλός στις περισσότερες περιοχές, εδώ στις πολύ νότιες νοτιοδυτικές περιοχές ίσως σημειώνονται κάποιες τοπικές μπόρες. Καταλά. Τη Δευτέρα, σε γενικέ γραμμέ, τα πράγματα θα κυρίσουν αρκετά ομαλά με βορειοδυτικού ανέμου στα 5 ή κατά τόπου έω και 6 μποφόρ. Βλέπετε λοιπόν από νοτιά την Κυριακή και πάλι βορειά στη Δευτέρα, ο οποίο θα αρχίσει να μεταφέρει πιο ψυχρέ αίριε μάζε εδώ στην βόρεια-ανατολική Ελλάδα. Και κατά τη διάρκεια τώρα τη Τρίτη, στι δυτικέ και νότιε περιοχέ, τα σύννεφα φαίνεται είναι λίγο πιο πυκνά και θα πρέπει να εγκλωθούν κάποιε διάσπαρτε μπόρε εδώ. Στην υπόλοιπη χώρα, ένα ξεροβόρι θα επικρατήσει και κυρίω τα κεντρικά και τα οβόρι, αρκετά κρύο το οποίο κατά τόπου θα φτάνει τα 5 με 6, πολύ τοπικά ίσω και τα 7 μποφόρ σε περιοχέ τη βόρεια χώρα. Και όλο αυτό γιατί. Για να δούμε καλύτερα την εξέλιξη από ψηλά. Πιο γενικά. <χω> <χω> Τις επόμενες ημέρες Κυρίω από την Κυριακή και μετέπειτα, πρόκειται να κατασκηνώσει ένα βαρομετρικό χαμηλό χειμερινού τύπου εδώ στην Βόρεια Ανατολική Ευρώπη. Το βλέπετε εδώ πώ το βιλίζεται γύρω από τον εαυτό του. Και προσοχή όσοι μα ακούτε από τι γερμανόφωνε χώρε και από τη Δανία, Γερμανία, Αυστρία, Πολωνία, αλλά και Βόρεια Ιταλία και στα υπόλοιπα Βορειοδυτικά Βαλκάνια. Την Κυριακή εδώ θα επικρατήσουν σφοδρότατη βόρεια άνεμη, οι οποίοι δεν αποκλείεται να φτάσουν και τα 10 με 11 μποφόρ. Και ίσω υπάρξουν και κάποιε έτσι κάποια προβλήματα όσον αφορά στι πτήσει των αεροπλάνων, κάποιε ακυρώσει. Πιθανώ δεν αποκλείεται την Κυριακή να έχουμε σε αυτά τα τμήματα. Αυτό το σύστημα όμω, καθώ θα βρίσκεται στην περιοχή αυτή, θα μα τροφοδοτεί με, και εμά με κάποιε πιο ψυχρέ αέριε μάζε, αλλά δεν δείχνει ικανό να μα δώσει κάποιε βροχέ. Θα παραμείνει και την Κυριακή εδώ στα βόρεια, βορειοανατολικά τμήματα και το μόνο που θα κάνει είναι να μα στέλνει ξεροβόρεια, όπω σα είπα, κυρίω από εβδομάδα και κάποιε τοπικέ συνευχέ στα δυτικά και τα νότια τμήματα. Και στα κυλήσει, το θα κυλήσουν οι πρώτες μέρες της επόμενης εβδομάδας με ιδιαίτερα έτσι έτσι έντονο το κρύο στα πιο κεντρικά βόρεια-βορειοτολικά τμήματα τη Ευρώπη. Βλέπετε εδώ και τι πιο σκούρε μπλε αποχρώσει. Θα κάνει πολύ κρύο για την εποχή σχεδόν σε όλη την κεντρική και την βόρεια-βορειοτολική Ευρώπη από την Κυριακή κυρίω τη Δευτέρα μέχρι και τα μέσα τη επόμενη εβδομάδα. Και σε εμά τα πλοκάμια αυτού του κρύου αέρα θα φτάσουν την Τρίτη και την Τετάρτη, επηρεάζοντα κυρίω τα κεντρικά και τα βόρεια τμήματα τη χώρα μα. Πώ βλέποντα θερμοκρασίε θα καταλάβετε. Την Κυριακή θα είναι μαλακό ο καιρό λοιπόν. Καλό θα είναι ο καιρό την Κυριακή με αρκετή Την γνωρίσει το πρωί όμως. δεν αποκλείεται η θερμοκρασία να πλησιάσει το 0 στα ορεινά. Τη Δευτέρα θα πέσει λίγο η θερμοκρασία στα βόρεια, αλλά θα διατηρηθεί ο υδράγυρο σε καλά επίπεδα, κυρίω στα βυτικά και τα νότια, τη νύχτα και νωρί το πρωί. Θα έχει. Ένα κρύο. Την Τρίτη, καλύτερα από την Τρίτη, θα πέσει η θερμοκρασία λίγο περισσότερο στην κεντρική και την βόρεια χώρα και προ τα μέσα τη επόμενη εβδομάδα ίσω έχουμε και πιθανώ να σημειωθεί και κάποιο παγετό στι βορειότερε, ακόμα και παιδινέ περιοχέ τη χώρα. Εδώ θα είμαστε όμω από εβδομάδα να το αναλύσουμε καλύτερα, όλη αυτή την εξαίρεση να αναλύσουμε με τα πιο φρέσκα προοριστικά στοιχεία. Να σα ευχηθώ. Καλό Σαββατοκύριακο από Δευτέρα πάλι για ό,τι ναιότερο. Είναι, ότε είναι ότε.